εταιρικά δυσκολιότητες, χαλασμένα μυαλά, σήμερα πάρτε με 34,90. Ειδικά σήμερα. Δίκταμο, τρίκταμο, εσείς θέλετε και τετράκταμο για να φτιάξετε. Αν να χαθείτε απίθανοι. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρε Κωστέγω, ναι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Τι κάνετε. Συνυφάλιο είσαι. Από Ερυθρόλευκη στη Θεσσαλονίκη. Πώς το πες. Ερυθρόλευκη στη Θεσσαλονίκη. Εσύ, λοιπόν, άκου. Ελευθέρωσες. Άκουμα. Τι έκανες εσύ, ελευθέρωσες τη Θεσσαλονίκη. Άκου, ρε, θα σε πω, υπάρχουν πληροφορίες. Ναι. Ότι ο Παπαθανασάκης έφυγε από τον Πειραιά και έκανε... Έτσι έκανε. Κάτι φύλαγε, λέει. Φύλαγε. Ναι. Και τι κάνει, πως κάνει το φίλημα για κάνε. Έτσι κάνε, ρε. Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά. Απα. Επόμενη γραμμή, ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Και ποιος έβγαλε την βρώμα ότι ο Ηρακλής θέλει να πάρει τον Κολομβό. Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα έχει, λέει, πόθο, μεγάλο πόθο, τον Κολομβό, έτσι λέει. Ποιος το λέει. Τι ποιος το λέει, εγώ το λέω, τι εφημερίδα το λέει. Έλα μωρέ, ράδιο, αλβία, όλα αυτά. Τι να κάνει, δόχο, να σχολούν νέα παλικάρια μέσα τον Κολομβό, έχουμε 10. Μ' αρέσεις που δεν τον θέλεις. Έγινε. Δεν το θέλουμε, λέγεται, το καταλάβεις. Δεν το θέλουμε εμείς. Μ' αρέσει. Οι φίλοι του Ιακλή δεν το θέλουμε τον Κολομβό. Του κάνουμε τι. Σωστό. Έχουμε ένα σωρό παλικάράκια μέσα στη θέση του Κολομβού. Το Τζανδάρι τον θέλετε. Ο Γιαννιώτας. Όπας. Ο Γιαννιώτας είπε. Μη γαυγίζεις. Το σκυλί είναι. Το σκυλί είναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο το κλίμα από τα αθλητικά, γιατί κουράσαμε. Ήθελα να αφήξω ένα πολιτικό θέμα για την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Κρίση, βλέπεις καμιά κρίση. Υπάρχει κρίση, μεγάλη κρίση. Εσύ σκύλο έχεις, φίλε, και τα είσαι κρίση. Γαύγα, γαύγα. Ρώτα την τον Ταΐζο όμως. Α, γι' αυτό γαυγίζει, ατάιστο τον έχει. Να. Μα τι λέμε, για. Ναι. Λοιπόν, σε αντίθεση με τον Γιαγκούλα, τον κύριο Γιαγκούλα, ναι, που του τα έχω μαζεμένα, ναι, εσύ τι θα πεις. Πιστεύω ότι η μόνη λύση, ναι, είναι να επιστρέψουμε στον έναν και μεγάλο, ένας ήτανε, ναι, στον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Είναι ο μεγάλος αρχηγός. Ο Γιώργος. Βέβαια, ο Γιώργος. Είναι ο γιος του μεγάλου μας Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μεγάλου σε απάτη, σε πολιτικό παράστημα. Σας παρακαλώ. Ο... Είναι αντιεξουσιαστής. Ποιος. Είναι ποδηλάτης. Ναι, είναι ποδηλάτης. Κάνει από όλα τα σπόρα, όχι μόνο ποδήλατο. Λείπει από τον τόπο. Τζόγκινγκ. Τον βγήκα στον αέρα να τον παρακαλέσω να αναλάβει τα ενία της χώρας. Καλβάκι. Ναι, αλλά κάνει ποδήλατο όμως. Ναι, αλλά ο Γιωργάκης είναι πιο in, πιο trendy. Τι trendy να λέει, ο άλλος... Είναι boy. Ακόμα και ως αντιπολίτευση παρά τις πανθολομογούμενες ευθύνες τους. Ναι, τον κόκκινο δεν το καλό, λέω. Δεν τον φτάνει. Τον κόκκινο δεν τον φτάνει. Συγγνώμη, ο κόκκινος κάνει εκπομπή, ο Γιωργάκης μας πείραξε τώρα. Έλατε, ναι, σωστά. Γιατί ο κόκκινος διόρισε κανέναν. Όχι, ρε, ούτε τον εαυτό του δεν μπορούσε να διορίσει. Εγώ, για έναν άλλο λόγο, διότι ρωτούν συνέχεια, μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Βλάκα. Και βέβαια υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν. Ήταν η μεγαλύτερη αλήθεια που είπε. Το πιστεύεις, ναι. Εγώ το πιστεύω. Αυτός νόμιζε ότι δεν θα το πιστέψει κανένας. Γιατί πιστεύοντάς τον, όλοι πιστέψαμε ότι υπήρξε πίστη πάνω σε αυτό που έλεγε. Γιατί τα λεφτά υπάρχουν. Απλά είναι σε χρέη. Δεν είναι το παθητικό και το ενεργητικό, ξέρω, σαν τις εταιρείες. Φίλε, θα φύγω από το Μετρόπολη το βράδυ, θα πάω σε ένα εργοστάσιο να κάνω τον φύλακα. Δεν αντέχω. Υπουργό, η βασιλιά. Ναι. Τον άνθρωπο που πήγε να βάλει την αλυσίδα πάνω στο ποδήλατο. Ναι. Ενώ έκανε ποδήλατο και τίποτα άλλο στον κόσμο δεν θέλω πάλι.
Στο Διάνο, είσαι ρε, ο άνθρωπος έκανε ποδήλατο και πήγε να σκύψει να βάλει τα αλυσίδα του να έκανε ποδήλατο. Έλεος. Ο άλλος έψαχνε τη Λέσβο και τη Μυτιλήνη, την έκανε δυο νησιά. Άστο κι αυτό να. Κόκκινος, ναι. 2310, 200, 500. 500, ρε. Φίλε, δεν γίνεται αυτό. 2312, 200, 500. Εθνική εβδομάδα. 27 λεπτά ακόμα, Κώστα, υπομονή. Άντε, καλή νύχτα. Για χαρά. Πάμε, κόσμο. Ο Κοσμάουλα πηγαίνει σε μια τράπεζα και να... Θέλω να κάνω μια κατάθεση, μάλιστα, μια ανάλυση, μια συναλλαγή. Πώς λέγεστε, Κοσμάουλου. Και να έχει ακούσει όλο τον Κόκκινο. Και ο άνθρωπος να είναι σοβαρός όπως είναι ο Κοσμάουλου επιχειρηματίας. Εσείς είστε ο κύριος Κοσμάουλου. Αχ, αυτός ο Κόκκινος πώς σας λέει έτσι και τα λοιπά. Τελικά είναι μορφή ο Κόκκινος και κάνει τρομερά, τρομερά το μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ του Κόκκινου, παιδιά, είναι απίστευτο. Να τον δείτε να μιλάει με τις κοπέλες επάνω που έχουν το διαφημιστικό. Να προτείνει, να προτάσει. Να διαφωνεί, να μιλάει για τις εμπειρίες του, τις διαφημιστικές. Παιδιά, δεν υπάρχει. Πρέπει να κυκλοφορήσω με ένα, πώς το λένε παιδί, με αυτό το, όχι τα κινητά που παίρνουν, με ένα κανονικό έτσι, πώς το λένε, μια κάμερα ρε παιδί μου, να την έχω και να είμαι πίσω από τον Κόκκινο. Να λέει, ξέρω, μίλησα με τον υπουργό. Την άλλη φορά είπε, μίλησα με τον πρωθυπουργό. Είναι απίστευτος, είναι ασύλληπτος. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου, ο αδερφός μου. Νομίζω λέει πως κάθε φορά που δεν θα έχει πρωτάθλημα θα πρέπει να γιορτάσουμε την Εθνική Εβδομάδα, να βλέπουμε τον γλύφτη των δακτυλιδιών και να κάνουμε τζιχάντ από το κρέας. Για τον πάρω τον Κόκκινο και να τον πω ρε Κόκκινε. Μάλλον θα με έπαιρνε ο Κόκκινος, γιατί ο Κόκκινος το μυαλό του λειτουργεί με ιδιοτέλεια. Φακρέ! Να μου έλεγε. Τι θες ρε εσύ γρήγορα τώρα για να με ξυπνάς. Άντε να μην το ξυπνήσω εγώ. Να κάνω το σενάριο ότι με ξυπνάει ο άλλος. Ότι με ξυπνάει ο Κόκκινος. Και γιατί δεν το κάνουμε 4-3 το μάτς, 2-4. Να με πει ρε εσύ Κόκκινα να το πω το μυαλό σου. Το μυαλό σου να πούμε και τα λοιπά. Καθαρίζω κι εγώ. Καθαρίζεις κι εσύ. Βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Αλλά πρόσεχε. Μας παρακολουθεί εκεί. Κατέβασα το κίνητο να σου τα πω κάτι διάλειμμα σε τάφος. Παίρνω τα αμάξι, κατεβαίνω και την κάνω τη δουλειά μου τον Γρηγόρη μου, τον φίλο μου τον Κόκκινο. Και γιατί να μην την κάνω. Γιατί να μην την κάνω. Γιατί οι άλλοι να το κάνουν και να μην το κάνω εγώ. Και να παρακαλάω εγώ τώρα τον Αθηναίο. Να παρακαλάω εγώ τον Αθηναίο. Να παρακαλάω εγώ το Χαμουτζή. Δώσε με και εμένα μπάρμπα. Γιατί να το κάνω. Γιατί να το κάνω όταν εγώ ο νέος άνθρωπος, ο φέρελπης παράγων, έχω απέναντί μου τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Πες ότι δεν έχει ο Παπαθανασάκης τον Ηρακλή, τον έχει ο Κόκκινος. Και πες ότι τη Βέρεια και τον Άρη δεν την έχει ο Καρυπίδης. Την έχω εγώ. Έχω τη Βέρεια και τον Άρη. Και ο Κόκκινος έχει τον Ηρακλή. Γιατί να μην τον πάρω εγώ τηλέφωνο να του πω πάρ' το μάτς ρε χοντρέ. Πάρ το μάτς. Να σωθείς, δεν σε θέλω στα πόδια μου του χρόνου. Ωραία η σκέψη σου Φαλακρέ, πολύ ωραία. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Και πάω για ύπνο. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, ο Γρηγόρης είμαι. Δεν μπορώ να σου το πω από το τηλέφωνο. Μου το έχει κάνει αυτό. Γιατί ρε Γρηγόρη. Μας παρακολουθεί εκεί. Σιγά ρε Γρηγόρη, ποιοι είμαστε. Ο Κιμ Φίλμπ είσαι ρε. Ποιος νομίζει ότι είσαι. Ακούστε σου λέω. Έλα κάτω με τον Κόρδομα, θα σε περιμένω στο Ιώτη. Βγαίνει μου λέει, να το κάνουμε 2-4. Όχι ρε θα το πω. 4-6 θα το κάνουμε. Θα χτυπήσει άσχημα Φαλακρέ. Το κάνουμε τότε 2-3 ρε Κόκκινε. Λίγα τα λεφτά Φαλακρέ. Φαντάζεσαι εμείς που κριτικάρουμε τους παράγοντες και τους σέρνουμε ένα κάρο να πούμε, να ήμασταν εμείς που έχουμε τα μικρόφωνα, να ήμασταν εμείς παράγοντες. Τι θα κάναμε ρε φίλε, τι βρωμιές θα κάναμε εμείς, εμείς που το παίζουμε καθαρή και αμερόληπτη να πούμε. Να ήμασταν σε άλλο πόστο, όχι από αυτό του κριτή, αλλά του κρινόμενου. Γρηγοράκι μου, ανιδιοτελή μου άντρα. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα, 54.340. Βέβαια αυτό το σκηνικό είναι ένα σενάριο της Φίνος Φίλμς,
το οποίο θα το ήθελα να το παίξω εγώ με τον κόκκινο, θα γούσταρα να κάνω τέτοια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ήμουν ένας τέτοιος παράγοντας για να έχω την πέραση και την οξυδέρκεια και να είμαι μέσα στα πράγματα, αλλά πού εμείς εδώ θα πεθάνουμε στα μικρόφωνα, φουκαριάριδες, να πούμε, τρισάθλοι και φτωχοί. Καλώς τον. Πάρε χαρτί να σημειώσει να πάω στα μείω το Σαββατοκύριακο. Εγώ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Πανετολικός, ακριβές σκορ 2-2. Ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-2. Αυτά τα δύο παίξτε και θα βρω την Κυριακή στη Μαρμίτα να σε πάρω τηλέφωνο να τα πω. Και άμα δεν τα παίξεις, θα κρατάω το κεφάλι σου στο τραμνίο εκεί πέρα μπροστά. Μάλιστα. Έγινε να πάω. Θα σε πάρω την Κυριακή. Οκ. Και σε σπάω το κεφάλι. Σιγά ρε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Μη φοράς, μη καυγίζεις. Έλα. Έλα φίλε. Το μεσημέρι με έκλεισες, Εγώ είμαι Ηρακλής, μεγάλος είμαι ρε φίλε. Μεγάλος. Για αυτό και το είπα. Ναι ρε φίλε, είμαι μεγάλος. Είμαι μεγαλύτερος στην πόρτα. Γι' αυτό και τρελαίνονται όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι ενάντια σε μένα γιατί με φοβούνται. Ποιον φοβούνται? Τον Ηρακλή φίλε. Οι δημοσιογράφοι ποιοι? Όλοι ρε εσύ, όλοι. Που ήρθε ο Λαγονίδης. Τι είχατε, ο Λαγονίδης εδώ ρε εσύ. Ο Λαγονίδης είσαι. Ο Λαγονίδης είσαι. Και έκανε με τα γραφάρα. Και μπήκαμε και σε καλά μπήκαμε ρε φίλε. Λοιπόν άκου να σου πω. Λοιπόν θες να κάνω την κότα. Ορίστε. Θες να κάνω την κότα του Ποξή. Ας τον άλλο δίπλα τώρα τον έξυπνο που σου λέει. Τι θες να κάνεις. Κάνε άντε κάνε. Τώρα το έκανε ο ίδιος ή έβαλε. Έχω μπλέξει με τρελούς όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πέσανε οι γραμμές. Πάρε ρε Γιάννη μία. Καλημέρα. Έλα φίλε ναι. Στον ακούς. Αέρα, στον αέρα είσαι ρε, λέγε. Μ' ακούς? Ακούω, ναι. Για πες μου ρε φίλε για τον Πανσεραϊκό, τι έχεις να πεις ρε Τον Πανσεραϊκό? Ναι. Θα πέσει. Τι θα πέσει ρε, είσαι σοβαρός? Τι θα κάνει? Τι θα κάνει ρε? Όχι, εγώ πέρα από αυτό τι θα κάνει και τι θα πέσει ή οτιδήποτε. Εσύ τι γνώμη έχεις για τον Πανσεραϊκό? Λέω θα πέσει λέω, αυτή τη γνώμη έχω. Όχι γενικά, εγώ σε λέω σαν ομάδα, τι γνώμη έχεις. Σαν ομάδα? Ναι. Μια μικρή επαρχιακή ομάδα η οποία... Μια μικρή? Όχι. Όχι. Δηλαδή εσύ πώς τη βλέπεις? Εγώ τη βλέπω ρε φίλε σαν στις μέσα πέντε μεγαλύτερες επαρχιακές ομάδες. Δηλαδή οι άλλες τέσσερις ποιες είναι? Ποιες είναι? Η ΑΕΛ, ο Όφη, η Παναχαϊκή και η Δόξα. Και εσύ είσαι ο πέμπτος. Μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι ο πέμπτος. Τα Γιάννενα, ας πούμε, και η Ξάνθη είναι από όξο. Ποια Ξάνθη? Ε, άντε και τα Γιάννενα βάζω μέσα. Η Ξάνθη πού κολλάει? Το τσιράκι του γάβρου. Το τσιράκι του γάβρου η Ξάνθη. Ναι, ακριβώς αυτό που σε λέω. Ναι, αλλά παίζει 25 χρόνια αλφαεθνική. Τα οποία εσύ δεν τα παίζεις. Τι κάνω? Τι κάνω? Παίζει αλφαεθνική, λέω. Τι κάνω? Καλά κι εγώ άμα ήμουν τσιράκι του γάβρου ρε φίλε θα έπαιζε αλφα εθνική, τι να κάνουμε. Και εγώ άμα ήμουν Νέα Δημοκρατία θα ήμουν στην ΕΡΤΡΙΑ. Τι να λέμε, το αν θα λέμε τώρα, τι να κάνουμε. Α, Ραπτόπουλε τώρα σοβαρά σε μιλάω. Εγώ τι σε μιλάω, σοβαρά νομίζεις. Εγώ... Δεν μου λες τώρα. Πανσεραϊκός ρε φίλε. Είσαι τώρα, είσαι τώρα. Όταν με συγκρίνεις, ναι. Όταν με συγκρίνεις με την Ξάνθη νιώθω ντροπή ρε φίλε, να το ξέρεις. Γιατί ρε φίλε νιώθεις ντροπή δηλαδή? Γιατί νιώθω ντροπή, γιατί έχουν φτάσει σε ένα τελικό σαν να είναι τσιράκι του γάβρου και πήγανε στο τελικό και τους γλύφανε τα αρχίδια, γι' αυτό ακριβώς. Ρε σήμερα τι έχουμε, φεγγάρι έχει ρε. Σήμερα μήπως έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο. Ο Τζερόνιμο λέει, τα ναρκωτικά αν δεν είναι τυλιγμένα σε νάιλον τραβάνε υγρασία. Και η υγρασία φέρνει μούχλα. Αν καπνίσεις μουχλιασμένο είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ξεφεύγεις. Τέλος πάντων, θες να κάνεις πάντως να σπάσεις τα μία μαρμίτα. Ναι. Πάρε από το κοντρόλ όλα τα τηλέφωνα τα σημερινά. Πάρε τους όλους μαζί στη μαρμίτα, αλλά πρώτα σε μια ταβέρνα. Είναι πριν να κλείσει το Europe One, θα κλείσει με αυτούς.
Βάλει τα φόπλακα. Επόμενος. Ναι. Τα ακούγια με σαρδέλ. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός. Καβούγια με σαρδέλες. Και έρχονται πιο δύσκολα χρόνια. Έτσι και πεθάνουν οι 75άριδες και σταματήσουν και οι συντάξεις. Θα έχουμε και παρέλαση από εδώ, να έχεις υπόψη σου. Θα βγάζουμε και λόγο. Βέβαια. Θα ζητήσω βαρέα ένσημα.